Η Μονή Αρκαδίου είναι μια από τις σημαντικότερες μονές της Κρήτης και το ιερότερο σύμβολο του αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία. Αναφέρεται ήδη από τον 16ο αιώνα, αποτελώντας σημαντικό πολιτιστικό κέντρο. Είναι κτίσμα εξαιρετικής φλουριακής αρχιτεκτονικής. Όμως το Αρκάδι δεν έμελε να μείνει στην ιστορία ούτε ως θρησκευτικό ούτε ως πολιτιστικό κέντρο, αλλά από μια ηρωική και τραγική στιγμή της νεότερης ιστορίας της Κρήτης. 7 Νοεμβρίου 1866. Μια τουρκική στρατιά επιτίθεται στη Μονή, όπου είχαν βρει καταφύγιο 1000 άτομα. Οι έγκλειστοι δεν μπόρεσαν να αποκρούσουν την επίθεση. Όμως ένας αντάρτης, ο Κώστας Γιαβουδάκης, βάζει φωτιά στην πύρη τη Δαποθήκη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όχι μόνο οι έγκλειστοι, αλλά και χιλιάδες επιτιθέμενοι Οθωμανοί. Με αποτέλεσμα η πράξη αυτή να συνταράξει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Αρχίξασι στα τρία βίλα έτια, στο Ρέθυμνο και στα Χάνια και εις το κάστρο μέσα. Την Τρίτη το ξημέρωμα, στο 8 του Νοεμβρίου, επρέμαζόχτηκε η Τουρκιά στα Αρκάδι γύρου γύρου, κι ήρθεν ο Μουσταφά Πάσας με 20.000, κι από μακριά φωνιάζανε προδώσε θεραγιάδες. Κρητικοί τον είπανε, καλώς ήρθατε αγάδες, σήμερα θα ανταλλάξουμε αντριστικά τσιμπάλες. 259 Κρήτες επολεμούσαν, γυναίκες, γέροι και παιδιά φουσέκια κουβαλούσαν. Πάσας και φέρνουν την πουμπάρδα και μάθαινε τα γένια του πως δε θα κάνει πράμα, και του γουμένου εμείνησε να πάει να προσκυνήσει το μαναστήρι Ακάδο αν θέλει να τα αφήσει. Άστραψε γε, άστραψε γε, σκοτεινιάσε κι ανταριάσε, κι ανταριάσε νοτόπο. Amen.
ακούστηκε. Oh.